Καλησπέρα τεκμάνια, τι σας έχω, τι σας έχω. Μας ήρθε ένα δεματάκι την ώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο. Είναι, πόσο έχουμε σήμερα, από ό,τι βλέπω 16 Εβδόμου. Λογικά αυτό το βίντεο βγαίνει 22 Ιουλίου. Και αυτό γιατί μόλις ανακοινώθηκε αυτό εδώ, την ώρα που βγαίνει το βίντεο τουλάχιστον. Ο λόγος για το OnePlus. Έχω λοιπόν στα χέρια μου τη συσκευή, είναι περίπου μια εβδομάδα πριν την ανακοίνωση. Τα γνωστά, έχει έρθει το Media Kit. Προφανώς αυτό εδώ δεν είναι το κουτί που θα έρθει στα καταστήματα, αλλά είναι αυτό που στέλνετε στους δημοσιογράφους για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη και πιο εντυπωσιακή, για εμάς τουλάχιστον και για εσάς, αν γίνεται unboxing όπως τώρα, έτσι, άποψη από την συσκευή. Προφανώς και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, να δείτε κι εσείς λιγάκι έτσι κάτι πιο φανταζή από αυτό που βλέπουμε αν αγοράσουμε την συσκευή. Πρόκειται λοιπόν για το OnePlus Nord 2 5G, νέα συσκευή. Από όσο ενημερώθηκα βασικά από την εταιρεία, θα έρθει στα 399, από 399, γιατί η βασική έκδοση με 6 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικό χώρο. Δυστυχώς δεν είχαμε κάποια ενημέρωση για τις μεγαλύτερες εκδόσεις, γιατί θα έρθει και με 8 GB RAM και με 12 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικό. Εγώ ελπίζω να έχω αυτή την έκδοση, αλλά δεν ξέρω την τιμή που θα έρθει. Θυμίζει το κουτί του Nord CE 5G. Σε ένα αντίστοιχο κουτάκι μας ήρθε. Θα το δούμε εδώ πέρα λίγο. Meet the OnePlus Nord 2. Guess what? Ναι, εντάξει, φτιάξαμε ένα affordable phone και έχουμε βάλει λίγο πολύ τα πάντα. Καλύτερες κάμερες, καλύτερο hardware, πιο γρήγορο hardware, πιο ομαλή, έτσι, ομαλές επιδόσεις και μερικές αναβαθμίσεις σχέση με το προηγούμενο Nord, φαντάζομαι, εννοεί. Το νέο, το OnePlus Nord 2 είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στο να φτιάξουμε φανταστική τεχνολογία ακόμα, και να την κάνουμε ακόμα πιο προσβάσιμη. That's everything. Ναι. Και είναι όλα όσα θέλει κάποιος να ζητήσει από μια συσκευή. Αν είναι σαν, είναι σαν το κουτί του Nord 2, δεν θα το σκίσω από εδώ πέρα, δεν θέλω να το χαλάσω. Βγαίνει αυτό έτσι. Βγαίνει. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Βγαίνει. Στην άκρη λοιπόν αυτό, σήμερα θα κάνουμε το unboxing. Αυτό το βίντεο θα είναι για το unboxing. Θα ακολουθήσει και πιο αναλυτικό review από την συσκευή. Τώρα θα πάρω μια πρώτη γεύση. Έχει κάτι άλλο. OnePlus Nord 2 5G. OnePlus. Και έχουμε το ίδιο χρωματάκι που είχαμε και στο Nord το πρώτο. Οπ. 12 GB έκδοση με 256 GB αποθηκευτικό, καλή φάση, Blue Haze. Και από ό,τι φαίνεται θα έχει μέσα και τις θικούλες του, όχι θα έχει, έχει μέσα και τις θικούλες του. Αυτές δεν έρχονται μαζί, θα πρέπει να τις αγοράσετε έξτρα. Wow! Αυτή πρέπει να είναι πολύ όμορφη θήκη. Είναι διάφανη, αυτή πρέπει να την ανοίξω. Μπορώ τώρα. Παιδιά, έχουν βάλει έτσι ωραία στις θικούλες εδώ πέρα ένα αυτοκόλλητο που έχει αυτάκι για να το ανοίξει πιο εύκολα. Καλή φάση. Για να δούμε. Ενδιαφέρον. Μια μαύρη στρώση μέσα, αλλά πίσω είναι σε layers η εκτύπωση. Έχει κάτι άλλο από μέσα και στο πάνω μέρος άλλα πράγματα. Να το φέρω πιο κοντά να δείτε. Και κάνει αυτό το εφέ το οποίο είναι όμορφο. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι έτσι ωραία καλλιτεχνική προσθήκη. Μην τραβήξεις. Ναι, κάποιος διακόπτης είναι εδώ πέρα. Abort. MediaTek chip. Mega battery. OS 11. Κάμερες.
Έχει τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Battery extra extra large. Ok. High wattage, όχι voltage, wattage, γιατί θα έχει wattage στα 65 watt. Haptics 2. Τι είναι εδώ. Συν, ναι, καλή φάση. Prototype 88. Καλή φάση, για καλά ότι είναι πρωτότυπη η συσκευή. Ωραία θήκη. Ωραία θήκη, πολύ ωραία θήκη. Είναι ίσως η πιο... Ναι, σίγουρα είναι η πιο όμορφη από όσες έχουμε εδώ. Αυτό να το αφήσω στην άκρη. Έχουμε λοιπόν και αυτή εδώ. Εντάξει, οκ, okay, δίχρωμη, όμορφη. Και μια κλασική μαύρη. Sandstorm, sandstone, σαν έτσι πέτρα, ελαφρό πέτρα. Ωραία. Και αυτά στην άκρη. Έχουμε κάτι άλλο μέσα. Όχι. Α, έτσι έμπαινε αυτό. Ναι. Γιατί στο Nordse δεν είχα καταλάβει πώς έμπαινε αυτό μέσα. Δεν θυμόμουν. Ναι. Καλή φάση. Πάμε λοιπόν στο κουτί. Παιδιά, έχει βελτιωθεί πολύ η φάση. Έχει αυτοκόλλητα πλέον για να το ανοίξεις με αυτάκια και εδώ. Nord, Nord, Nord. OnePlus Nord 2, Blue Haze είναι η έκδοση που έχουμε. Έχει και μια άλλη ωραία, που είναι matte, μετράει. Όπως είπα, 12 GB 256. Designed by OnePlus, assembled in China. Αυτό θυμίζει λίγο Apple φάση. Κλασικά έχει υποχρεώσει η Google να γράφουν όλοι με εύκολη πρόσβαση στα Google Apps που χρησιμοποιείται περισσότερο. Είναι η αμερικάνικη κόντρα με την... με την Huawei. Τέλος πάντων, πάμε να το ανοίξουμε. Αρκετά εύκολο με τα αυτάκια του. Εδώ στα αυτοκόλλητα. Να ξέρετε ότι εγώ το ξαναδεί από κοντά εμφανισιακά. Και δεν θα το δούμε ακόμα. Θα δούμε τι άλλο έχει μέσα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι χάρτινο. Καλή φάση. Καταλαβαίνεις πως είσαι πιο καλός με το περιβάλλον. Και είναι και ένα ανακυκλώσιμο χαρτί. Από χαρτόνι. Καταλαβαίνεις πως είσαι καλός με το περιβάλλον έχοντας φορτιστεί μέσα. Καταλαβαίνεις. Apple, Samsung. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη μια θήκη. Κλασικά. Η κλασική θήκη της OnePlus με αυτό το pattern πίσω. Μέσα είναι σαγρέ στην υφή, φαίνεται λίγο αλλά είναι σαγρέ με αυτή τη διχρωμία. Okay. Και εδώ πέρα θα βρούμε The Team. Αχα. Okay. Avantika, Alexei, τέλος πάντων τα άτομα φαντάζομαι που το φτιάξανε, Dear Friend. Μπούρου 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 The Nord Team, ένα σημείωμα από τους δημιουργούς της συσκευής και είναι σε κάρτα χοντρή. Quick Start Guide και Safety Information. Ok, Quick Start Guide. Έχει κάτι άλλο έξτρα εδώ. Οπ, οπ, οπ. Alarm, CGO, sorry. Ok. Ναι, έχει κάποιες οδηγίες τέλος πάντων. Που βρίσκεται τι. Θεωρητικά στο briefing που είχα μας έλεγαν πως θα έχει μέσα και τις τιμές SAR. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο όμως δυστυχώς. Γιατί κάποιοι ρωτάτε. Καλώδιο και φορτιστής RAP charge στα 65 watt. Μισή ωρίτσα για μια πλήρη φόρτιση μπόμπα. Και οικολογική συσκευασία. Γιατί δεν κάνεις κάνα πιο μικρές, γιατί τα περιβάλλον και τέτοιες μπουρδές. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο μέσα, παρότι βλέπω ένα υπόλοιπο τόσο. Δεν βλέπω να βγαίνουν αυτές οι φάσεις εδώ για να έχει κάτι άλλο μέσα. Είναι για την προστασία φαντάζομαι, για να μην πέσει και χτυπήσει. Να φύγουν λοιπόν αυτά από εδώ. Και πάμε να δούμε την συσκευή επιτέλους. Oh. Όμορφο φαίνεται. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να ανοίξω τα σελοφάν. Βγαίνει έτσι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνω.
φεύγει το αυτοκόλλητα με τα serial numbers και κολλάει πάνω στο κουτί. Λοιπόν, Blue Haze, όμορφο, πλαστικό γυαλί πίσω, αυτό θυμίζει αλουμίνιο το πλαίσιο. Να ζουμάρω λίγο την κάμερα, για να βλέπετε κι εσείς καλύτερα. Θυμίζει αλουμίνιο, είναι πλαστικό, όμως από μέσα έχει αλουμίνιο το σασί μέσα. Και μπροστά έχουμε Gorilla Glass οθόνη, δείκτους 5, Gorilla Glass 5. Να κάνω και ένα πρώτο boot και μέχρι να ανοίξει να κάνω μια περιήγηση στην συσκευή. Λοιπόν, το switch το κλασικό για να μπαίνει σε mute. Οι κάμερες πίσω, έχουμε μια βασική κάμερα 50 MP f-stop 1,88-1,9 με οπτική σταθεροποίηση όμως. Καλή φάστα, 4 κατοστάρικα. Ένα υπερευρυγόνιο 8 MP f-stop 2, κοιτάω λίγο τις σημειώσεις γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα συσκευή τώρα που γίνεται το βίντεο. 2,35, ok, 119,7 μοίρες. Το πεδίο που κοιτάει αρκετά ευρυγόνιος, 0,6 επί δηλαδή, σε σχέση με τον ευρυγόνιο. Και εδώ έχουμε ένα ασπρόμαυρο αισθητήρα για τον υπολογισμό του βάθους παιδεία, dual LED flash. Και μπροστά έχουμε μια κάμερα 32 MP f-stop 2,45 με ηλεκτρονική σταθεροποίηση. Okay. Όσο στείνω λοιπόν, να πούμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Βασικά το αφήνω στην άκρη. Θα πούμε τα χαρακτηριστικά, θα κάνω μια παύση να το στήσω και θα συνεχίσουμε. Dimensity 1200 5G στο εσωτερικό από την MediaTek, πολύ πολύ δυνατό τσιπάκι. Λέμε ότι είναι πολύ ικανό, είναι η πρώτη συσκευή που πιάνω που το πιάνω στα χέρια μου να το δοκιμάσω, οπότε θα έχουμε νεότερα με το αναλυτικό review, έτσι πιο αναλυτικά τι μπορεί να κάνει. 6, 8 ή 12 γιγαρά, μια έκδοση που έχω είναι 12, 128-256 αποθηκευτικός χώρος είναι UFS 3,1, η οθόνη είναι μια Fluid AMOLED, 4,3 inches Full HD+, 1800x2400px, 410 ppi πυκνότητα σε pixels. Τι άλλο, 4500 mAh μπαταρία, Oxygen 11.3 στο εσωτερικό, στερεοφωνικά ηχεία και συμβατό με Active Noise Cancellation στις κλήσεις μας και στο βίντεο μέχρι ένα σημείο, γιατί έχουμε ένα μικρόφωνο εδώ, ένα μικρόφωνο κάτω, εδώ είναι το ένα ηχείο, το πάνω το ακουστικό λειτουργεί σαν δεύτερο ηχείο για το στερεοφωνικό ήχο, θα δούμε πώς λειτουργεί στη συνέχεια, πόσο να τα λειτουργεί. Το volume rocker είναι από τα αριστερά της συσκευής για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου. Μικρά bezels και στείλω τη συσκευή και επανέρχομαι. Άνοιξε λοιπόν η συσκευή, στήθηκε, έχω τρέξει και ένα Geekbench, ήμουν πολύ περίεργος να δω τον Dimensity 1200 και τη ψαριά πιάνει. Μ' αρέσει. Πάμε λοιπόν να το δούμε έτσι λίγο μια στα γρήγορα. Πολύ πολύ ωραία η οθόνη. Την έχω βάλει και Dark Mode, Ambient Display. Έχουμε και την επιλογή ξεχωριστά εδώ. 43 δακτυλιών αποτυπωμάτων πάνω στην οθόνη. Και είναι και αρκετά γρήγορος. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και στα 90 Hz η οθόνη. Μπορούμε να το παίξουμε μπαλίτσα από εδώ. Έχουμε AI Resolution Boost, Color Boost, μέσω AI. Auto Switch, εντάξει, ok, να αλλάζει ανάλογα με τη μέρα ή τη νύχτα σε φωτεινό ή σκοτεινό και με τον περιβάλλοντα χώρο. Είναι στο Vivid και έχει και ένα Gentle που είναι πιο sRGB. Ok. Mm-hmm. Κάτι άλλο στην οθόνη. More. Και εδώ πέρα το refresh rate, 60 ή 90, προφανώς το έχουμε στο 90 και στο 90 έχει και στην προεπιλογή. Okay. Κάτι άλλο, μπαταρία εδώ,
Security, additional settings, έχει κάτι έξτρα, όχι. Α, έχει το RAM boost όπως είχαμε δει και στα κινητά της Realme, που κακά τα ψέματα, στην κατρική της Oppo είναι και αυτή όπως είναι και η OnePlus. Πας εδώ, enable RAM boost και αν χρειαστείς παραπάνω μνήμη, παίρνει από τον αποθηκευτικό χώρο και σου προσθέτει στη RAM. Βέβαια η έκδοση αυτή είναι στα 12 GB, δεν νομίζω να χρειαστεί ποτέ, αλλά η εξάρα ποτέ δεν ξέρεις. Βολεύει και είναι και η UFS 3.1 αποθηκευτικός, οπότε είναι αρκετά γρήγορος. Πάμε λίγο να δούμε έτσι κάτι σε βίντεο φάση για να δούμε την οθόνη. Καταρχάς τα 90 Hz φαίνονται, είναι ταχύτατη η συσκευή, πάρα πάρα πολύ γρήγορη. Εδώ και πάμε στο YouTube να βάλουμε κάποιο ενδεχομένως της LG demo 4K και ας είναι η οθόνη μόνο 1080. Αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει βαθιά μαύρα, να χαμηλώσω όμως τον ήχο γιατί θα μας κόψει το YouTube. Εδώ και νομίζω θέλει και full φωτεινότητα γιατί το contrast με το γραφείο το λευκό πίσω είναι αρκετά βαρβάτο. Παιδιά, η οθόνη είναι πολύ ωραία. Θα το φέρω πιο κοντά. Έως πάρα πολύ ωραία θα έλεγα. Και οι γωνίες θέασης είναι καλές. Βαθιά βαθιά μαύρα. Πολύ ωραία ποιότητα. Wow. Μια χαρά και ρεαλιστικά τα χρωματάκια είναι έτσι όπως το έχω δει και στη τηλεόραση της LG που θεωρητικά στο δείχνει στο maximum. Θέλω κάτι έτσι πιο φωτεινό. Νομίζω αυτό θα μας κάνει. Να. Εξαιρετική. Πάρα πολύ καλή οθόνη. Και στα 410 ppi η πυκνότητα είναι σε pixels είναι πολύ πολύ καλή. Εγώ τώρα το βλέπω από τα πλάγια, από 170 μοίρες περίπου, 165 και βλέπω μια χαρά. Ναι, δεν έχω μεγάλη μείωση της φωτεινότητας από ακραίες γωνίες. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Καλή φάση. Σε συσκευή κατά από τα 500 ευρώ. Πολύ ωραία φάση. Και η 43 είναι μια χαρά για να το χαρούμε αρκετά καλά. Πάμε στους φίλους τους Need που μου έχουν δώσει άδεια να παίζω τα τραγούδια τους στα βίντεο έτσι ώστε να μην έχουμε θέματα με copyright. Α, δυνατό το ηχείο πάνω. Ίσως το κάτω είναι λίγο πιο δυνατό, αλλά πολύ καλά. Ωραίο μπάσο, το νιώθω στη συσκευή. Δεν παραμορφώνει. Καθαρός ήχος, οι μεσαίες καλές. Θέλω να δοκιμάσω σε πιο πολλά τραγούδια. Αλλά φαίνεται καλός ο ήχος και καλή ένταση. Δηλαδή τώρα έχω ανεβάσει την ένταση της φωνής μου για να μ' ακούτε καλύτερα. Καθαρές και υψηλές. Okay. Θέλω παραπάνω τραγούδια όμως. Άμα παρατηρήσω κάτι θα σας το μεταφέρω προφανώς στο αναλυτικό review που θα ακολουθήσει λογικά αύριο. Γιατί όπως είπα είναι μια εβδομάδα πριν την ανακοίνωση. Οπότε θα προλάβω να κάνω και το review. Θα πλακωθώ λιγάκι. Αλλά okay. Αλλά πάμε να δούμε λίγο την κάμερα στα γρήγορα. Okay, συμφωνώ. Δεν θέλω το location. Okay. Να φέρω τον Groot. Okay. Λίγο πιο μακριά σου λέει, γιατί εντάξει φίλε. Okay, να δω και την εμπρόστια σε portrait. Okay. Θέλω να δω και τον υπερευρυγό, αν γίνει στα 8 MP, στα κλασικά εικονογραφημένα. Δηλαδή είμαστε από εδώ και το πάει εδώ. Okay. Και έχουμε και 5x. Δεν έχουμε τηλεφακό, αλλά ο 50, εντάξει, το κάνει ψηφιακό. Παρ' όλα αυτά, στο 5x και στο 2x
Αυτά μου θυμίζει λίγο τα φάσει τη Realme στην κάμερα και η εφαρμογή θυμίζει πάρα πολύ. Και έχουμε και το AI. Και νομίζω το zoom πάει από ό,τι μας έχουν πει μέχρι 10 επί ψηφιακό, το οποίο δεν είναι και τόσο άσχημο, θα έλεγα, για full ψηφιακό. Όπως και να έχει, να δούμε τι βγάλαμε έτσι στα γρήγορα. Ναι, δεν είναι κακό. Όπα, έχει το rotation αυτό. Ναι, δεν είναι κακό, εντάξει. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Εδώ είναι 5 επί 2 επί, μια χαρά. Και το 5P έχει, εντάξει, χαμηλά επίπεδα θορύβου, βέβαια δεν είναι πολύ σκοτεινά εδώ πέρα. Ο υπερευρυγόνος είναι μια χαρά, παιδιά. Η selfie, από την άλλη, είναι πάρα πολύ καλή. Καλή φάση. Πολύ καλή αναγνώριση στο περίγραμμα του, έλα, στο περίγραμμα του κεφαλιού. Έχει πιάσει εδώ πέρα στο αυτί τις τρίχες μου και δεν τις έχει θολώσει. Ωραίο φλουτάρισμα πίσω. Δεν βλέπω artifacts και δεν βλέπω κάποια σημεία που να τα έχει χάσει. Και η λεπτομέρεια είναι σε πάρα πάρα πολύ καλά επίπεδα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία φωτισμένη. Φωτισμένο το πρόσωπό μου πίσω πιο σκοτεινά, όπως περίπου κάνει και η Sony μπροστά εδώ σε μένα που τραβάει και το βίντεο. Πάρα πολύ ωραία. Να δω και λίγο στο βίντεο το κομμάτι των αναλύσεων. Έχει AI στο βίντεο. Παιδιά, το μενού είναι πολύ Realme φάση. Okay. Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τις ρυθμίσεις 4K στα 30, 1080 στα 60, 720, εντάξει, ok, και αυτό στα 60. 4K στα 60 δυστυχώς δεν έχουμε. Και θα μπορούσε να το σηκώσει το εν λόγω chip. Έχουμε και τη λειτουργία νυχτός, okay. Και από ό,τι φαίνεται την δίνει σε όλους τους φακούς. Θα δοκιμάσω από όλους τους φακούς νύχτα και θα επιστρέψω στο αναλυτικό review. Αυτό θέλω να το βάλω στο 16:9, βολεύει. Έχουμε και ένα night tripod mode, αλλά νομίζω αυτό είναι για λήψεις παραπάνω φάσεις, δηλαδή θέλει να έχει τριποδάκι, το κάνει σαν τρίποδο, αρκετά σταθερό. Κάτι άλλο έξτρα στο More Movie Dual Video Mode. Οπότε τραβάς και το στούντιο και εσένα. Εδώ, καλή φάση. Αυτό όμως δεν μας λέει τι ανάλυση είναι. Είναι 720 μόνο, δυστυχώς. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι 888 και 865 και 870. Είναι ένα δυνατό τσιπάκι, αλλά δεν κάνει και τους παπάδες που κάνουν οι ναυαρχίδες της Qualcomm φάση. Expert, το Pro Mode, Ultra Resolution στα 50 MP. Καλή φάση. Τώρα από επιδόσεις. Έχω τρέξει ένα benchmark μέχρι να έρθουν και τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι το Geekbench. 2.541 για συσκευή 400 ευρώ, έτσι. Και 750 στο single. Παιδιά, ο Dimensity 1200 δεν είναι καθόλου άσχημος. Έχω δει συσκευές με 888 να βγάζουν 3000 και 3100. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά που να δικαιολογήσει και τη διπλάσια τιμή. Βέβαια, θέλω να το δω από θερμοκρασίες, από throttling βεβαίως, και μιλώντας για την OnePlus εννοείται πως για throttling, και να δούμε και σε gaming τι ψάρια πιάνει. Οπότε όλα αυτά στο αναλυτικό review. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα benchmarks και για μπαταρία, γιατί 4.500 mAh βέβαια δεν έχει φάει πολύ από την ώρα που το άνοιξα. Πρέπει όμως να το δούμε πιο αναλυτικά. Αυτά από το σύντομο, τι σύντομο, σχεδόν ένα review είναι, unboxing. Θα επιστρέψω πιο αναλυτικά με δείγματα από κάμερες, βίντεο, όλα τα benchmarks, με μια έτσι εμπειρία από την συσκευή μιας εβδομάδας. Θα μπει και η SIM μου μέσα για να το χρησιμοποιήσω σαν βασική συσκευή, να δω τι ψάρια πιάνει. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Τι pictures είναι αυτά, έχει και κάποια pictures για background φάση, ok. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το αναλυτικό review μια μέρα μετά. Δεν υπάρχει λόγος να χάσουμε χρόνο, γιατί το έχω αρκετά πιο νωρίς. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουν οι εταιρείες. Το στέλνουν πριν ανακοινωθεί για να είμαι έτοιμος και εγώ με την ανακοίνωση να σας μεταφέρω. Και μπράβο στην OnePlus που το κάνει αυτό, να σας μεταφέρω την εμπειρία μου με το που ανακοινωθεί. Όχι ένα μήνα μετά που θα έρθει στην Ελλάδα.
Αυτά λοιπόν από τη συσκευή, ένα γρήγορο έτσι που τσεκάραμε. Μείνετε συντονισμένοι. Σάμπαν δεν έχετε κάνει ήδη, καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, like, βοηθάει πάρα πολύ, πείτε μου τη γνώμη σας, αν θα δίνετε 400 ευρώ για μια συσκευή με Dimensity 1200 από την OnePlus. Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε!